πείτε, αγαπητέ κύριε μπαμπά, εκεί πέρα. Καλημέρα! Καλησπέρα σε όλους. Τα είπαμε όλα και καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα δεν είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Θα έχουμε ώρες ακόμη για να πούμε καληνύχτα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη like, Κυριακή πρωί 24 Φεβρουαρίου και η ώρα πρέπει να είναι γη λίγο μετά τις 12. Πιστές όπως πάντα στην αργοπορία του ραντεβού μας. Έτσι όπως ξέρετε, όχι. Δεν φταίμε εμείς. Το κάνουμε ούτε λίγο. Ούτε κανένας. Δεν φταίει κανένας. Είναι τα ζωντανά. Για suspense το κάνουμε. Ναι, ναι. Πάντοτε βγαίνουμε όμως, πάντοτε ήμασταν εδώ από τη μέρα που ξεκινήσαμε και θα είμαστε εδώ. Θέλουμε να ελπίζουμε. Λίγο και 5, λίγο και 10, αλλά θα είμαστε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Συμφωνώ, Μαρία. Πολύ ωραία, με έπεισες. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, εκκλησία πήγαμε, πήγατε. Εμείς δεν προλάβαμε να πάμε. Λίγο περάσαμε απ' έξω όμως. Βέβαια, τα σταυρό μας τον κάναμε. Στον Άγιο Δημήτρη είχε πολύ κόσμο. Ναι. Κεράκι, ανάψατε, καφεδάκι κάνατε, πρωινό φάγατε. Αν λοιπόν δεν κάνατε κάτι από αυτά, μπορείτε να το κάνετε ταυτόχρονα μαζί μας, γιατί και εμείς εδώ θα πιούμε τον καφέ μας και θα μάθουμε πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τραγουδιστή. Μουσική, ναι, έχουμε πολύ μουσική σήμερα και έχουμε και Γιάννη Μπλέτα. Έχουμε και Γιάννη Μπλέτα, αν μας βλέπει από την Κρήτη, σήμερα θα το βγάλουμε επιτέλους. Δηλαδή σήμερα μείνετε μαζί μας, γιατί εκτός από Γιώργο του Μπουλίδη με Savoir Vivre, Πέννη Τρευλοπούλου με το styling θα μας πει τα tips, γιατί έρχεται νέα σεζόν, νέα δηλαδή η ανοιξιάτικη σεζόν, και θα μας πει τα tips για να αποφύγουμε τα λάθη. Έχουμε και Απόστολο Μουσικάκι για να παίξουμε. Έχουμε πολύ μουσική, όπως είπαμε, κάτι που ζητάτε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ να είσαι δασκάλα. Ήμουν. Ναι, είδες. Έτσι έχει τη μεταβατικότητα αυτή. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή, όπως είπαμε, 24 Φεβρουαρίου και δεν γιορτάζει κανείς. Αλλά έχουν πολύ γενέθλια. Ας πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια τότε. Τι μου λες, στο Facebook μέσα που λέγανε όλοι χρόνια πολλά ήταν λόγω γενεθλίων. Ή όντως. Μήπως υπάρχει καμία γιορτή σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ήταν χθες. Ούτε Παγκόσμια ημέρα υπάρχει σήμερα. Ούτε Παγκόσμια νύχτα. 24, έτσι. Ναι, ούτε Παγκόσμιο απόγευμα, ούτε Παγκόσμιο μεσημέρι. Έτσι απλά για να τα λύσουμε. Αλλά. Να πάω στο παρελθόν. Όχι, δεν θα σε πάω πουθενά. Να πάμε δηλαδή να πατήσουμε. Θέλω να, να σου πάρω το μπαλάκι έτσι διακριτικά από το παράθυρο. Εδώ, ως διαμαγείας. Α, κοίτα. Θα έρθει σε μένα το μπαλάκι της Μαρίας. Μαγικά. Λοιπόν, και θα κάνουμε like green και θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο οικολογικά και με αγάπη για το περιβάλλον και τη φύση. Το κυριακάτικο μας like. Με αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον, αλλά πόσο αγαπάτε εσείς τον εαυτό σας, γιατί έχει να κάνει και με εσάς. Και εμείς εδώ πέρα ως αντικαπνιστική εκπομπή κυρίως θα αναφερθούμε στα αποτσίγαρα και το πόσο βλάπτουν το περιβάλλον. Αυτά. Α, όταν τελειώνει το τσιγάρο, τη γόπα που λέμε που πετάμε. Σε λίπασμα λοιπόν και βιομηχανικό πλαστικό μετατρέπει τα αποτσίγαρα η αμερικανική εταιρεία TerraCycle, η οποία ανήκει στον επιχειρηματία Tom Zaki και ανακυκλώνει μία σειρά εναλλακτικών υλικών ή αντικειμένων όπως παπούτσια, σαγιονάρες, οδοντόβουτσες και κάψουλες για καφέ. Τώρα και από τσίγαρα. Και πολύ καλά κάνει. Πολύ καλό σου, Σάγι. Πριν συνεχίσουμε, απορία. Ποιος σας είπε. Τώρα θα με μισήσουν οι καπνιστές, θα με αγαπήσουν οι αντικαπνιστές. Ωραία. Βρε καπνιστές, ποιος σας είπε ότι έχετε το δικαίωμα να πετάτε κάτω τις γόπες από τα τσιγάρα σας. Νομίζετε δεν είναι σκουπίδια. Πού να τις πετάνε. Κοίταξε, πρόβλημά τους. Πάντως είναι σκουπίδι. Να και η εταιρεία που κάνει την ανακύκλωση, να βλέπουμε παράλληλα. Δεν συνειδητοποιούν οι καπνιστές ότι καπνίζοντας και πετώντας κάτω τη γόπα είναι τοξικό για το περιβάλλον, καταστρέφεται μεγάλη ποσότητα και ποσοστό του περιβάλλοντος και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μην το κάνουν αυτό. Και τι αντιαισθητικό, να πηγαίνεις ειδικά παραλία, να πηγαίνεις να στρώσεις την πετσέτα σου και να έχει όλο γόπες από τσιγάρα. Βρε, παιδιά. Τις μαζεύουνε. Ποιοι τις μαζεύουν τώρα, μη λέμε. Ο Δήμος. Ο Δήμος τις μαζεύει το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εσύ τα πας να στρώσεις εκεί την πετσέτα σου. Τέτοιο, λακκουβίτσα. Και μετά παιδιά, ό,τι και να λέμε, είναι λάθος. Είναι κακό. Πρώτα απ' όλα, είναι κακό να το καπνίζετε, να το παίρνετε μέσα σας. Γιατί εδώ πέρα καταστρέφει το χώμα, το οποίο είναι και πιο ανθεκτικό από τον άνθρωπο. Αν σκεφτείτε το χώμα τρώει τον άνθρωπο, η γόπα τρώει το χώμα. Φανταστείτε το. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Το πρόγραμμα λέγεται Cigarette Waste Brigade και θα συλλέγει τα πάντα από τσιγάρα, από το πακέτο και όλα, ό,τι υπάρχει στο πακέτο, μέχρι και τα από τσίγαρα. Οι γόπες δεν είναι βιοδιασπόμενες. Και περιέχουν οξική κυταρίνη, δηλαδή είναι πλαστικό πολυμερές. Σε πρώτη φάση, οι τοξίνες από τις γόπες απομακρύνονται με ακτίνες γάμα και κατόπιν τα απόλυτα διαχωρίζονται ώστε να μετατραπούν σε άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα ένα τασάκι για τσιγάρα. Δηλαδή, από τα αποτσίγαρα παίρνουν όλα τα συστατικά και κάνουν ένα τασάκι. Για ένα τασάκι χρειάζονται 1.000 με 2.000 γόπες. Για να συνεχίσεις όμως το κάπνισμα, δεν μου αρέσει αυτό με το τασάκι, γιατί να κάνεις τασάκι, άρα.
Παίρνει τη γόπα, κάνει σαν παράδειγμα το κάνουν. Γιατί μπορούν να κάνουν και πολυθρόνα για τον κήπο. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Για μια πολυθρόνα όμως για τον κήπο χρειάζονται 200.000 γόπες. Νομίζετε είναι πολλές? Όχι. Αμέσως βρίσκονται. Μια βόλτα να πάτε στην Κοζάνη και τις μαζέψετε, 200.000 θα βρείτε σίγουρα. Και έχετε και πολυθρόνα για τον κήπο έτοιμη. Και έχετε και πολυθρόνα για να αράζετε όταν θα έχετε κόψει το κάπνισμα. Πριν σας κόψει αυτό, κόψτε το εσείς. Λοιπόν, το 37% των απορριμμάτων παγκοσμίως είναι από τσίγαρα. Συνολικό νούμερο εκτιμάται σε 2-3 εκατομμύρια ετησίως. Τα καταλαβαίνετε αυτά που λέμε? Είναι σημαντικά. Λοιπόν, ο καπνός πηγαίνει στην κομποστοποίηση και η στάχτη πηγαίνει στο λίπασμα. Πέρα από τις γόπες που είπαμε πριν. Τον καπνό τον παίρνουν για κομποστοποίηση και η στάχτη για λίπασμα. Η καπνοβιομηχανία τώρα, η οποία έχει μείνει και απ' έξω από την διαφημιστική βιομηχανία. Ποια είναι η καπνοβιομηχανία? Αυτή που βγάζει τα τσιγαράκια. Και πίσω από όλη αυτή τη βιομηχανία, βέβαια, κρύβεται μεγάλο ποσό χρημάτων, οπότε δεν πρόκειται να κοπεί τίποτα από όλα αυτά. Βασίζεται βέβαια στην δικιά μας τη φθορά και την καταστροφή της υγείας. Είναι υπέρ η καπνοβιομηχανία. Η καπνοβιομηχανία είναι υπέρ γιατί κάνει διαφημιστικό κόλπο με αυτόν τον τρόπο. Χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Cigarette Waste Brigade για θετική δημοσιότητα, μιας και δεν μπορεί να κάνει και διαφήμιση στην τηλεόραση και πουθενά αλλού. Για κάθε γόπα που στέλνουν οι καπνιστές, στέλνουν σε εισαγωγικά, η καπνοβιομηχανία συλλέγει 1 σεντ του δολαρίου, το οποίο το πάει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ωραίο. Τουλάχιστον βγαίνει και κάτι καλό. Βγαίνει, ναι. Μέχρι τώρα καλό βγαίνει. Σου λέει τουλάχιστον, εντάξει, αυτά τα απόβλητα, τα καπνίζετε που τα καπνίζετε εσείς μέσα σας, τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στο περιβάλλον. Για να ολοκληρώσουμε σύντομα, την ιδέα ανακύκλωσης από τσίγαρων είχαν εισάγει Κινέζοι επιστήμονες το 2010. Όλοι οι Κινέζοι τα βρίσκουν. Ναι, κοίτα, αυτό καλά κάνουν και το βρήκανε. Και στην έρευνά τους για τα αποτσίγαρα είδαν ότι περιέχουν ουσίες προστατευτικές για το χάλιβα που χρησιμοποιείται σε αγωγούς πετρελαίου, επιβραδύνοντας τη διάβρωση του μετάλλου. Καταλαβαίνεις τι καπνίζουν οι καπνιστές, τι φέρνουν μέσα τους, στα σωθικά τους. Ναι. Και τώρα κάθονται οι φίλοι μας εκεί πέρα στο σπίτι. Σβήστε το τσιγάρο. Κάνουν το τσιγάρο και κατευθείαν αλλάζουν κανάλι για λίγο, βέβαια. Για ναι, γιατί εθελοτυφλούν και λένε: άμα αλλάξω κανάλι, ναι, δεν τρέχει τίποτα από όλα αυτά, ούτε στον οργανισμό μου, ούτε στο περιβάλλον. Ας ελπίσουμε ότι το σβήνουν. Ας ελπίσουμε. Ή ελαττώστε το. Ή όταν το κάνετε, να το πετάτε στα σκουπίδια. Μαζεύστε το να το πηγαίνουν και στην ανακύκλωση σιγά-σιγά. Mm. Κάθε χρόνο 4,5-3 εκατομμύρια από τσίγαρα καταλήγουν στο περιβάλλον με καταστροφικές συνέπειες εξαιτίας των τοξινών που περιέχουν. Αυτά. Σας στεναχωρήσαμε, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πολύ καλά. Μια φορά η αλήθεια πειράζει, τσούζει, αλλά να την ξέρουμε, να συνειδητοποιούμε. Εντάξει, εμείς δίνουμε χρηστικές και πολύ ωραίες πληροφορίες για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Αυτό θέλουμε εξάλλου. Και με σεβασμό οι καπνιστές στους αντικαπνιστές και στο περιβάλλον. Δεν γίνεται να πηγαίνουν μια ωραία βόλτα και να έχει συνέχεια από τσίγαρα κάτω, βρε παιδιά. Δεν μπορώ, Λίτσα, φεύγω. Ωραία. Έχω δώσει το παλάκι στη Μαρία γιατί σήμερα θέλω να της πω ότι κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό προϊόν και σε εσάς να το πω. Είναι το γανόδερμα. Ποιο είναι? Το γανόδερμα. Το γανόδερμα. Τι είναι το γανόδερμα? Θα το δούμε σε λίγο σε μία φωτογραφία. Το γανόδερμα είναι ένα μανιτάρι το οποίο ποιοι το ανακάλυψαν? Οι Ελληνές. Οι Κινέζοι. Oh, οι Κινέζοι. Πάρα πολύ ωραία. Όλα σομπρέρο είναι. Είδες το μανιτάρι αυτό? Είναι λίγο μανιτάρι, το βλέπεις και τρομάζεις, η αλήθεια είναι. Γιατί λες, τι είναι αυτό το μανιτάρι? Αυτό το μανιτάρι λοιπόν είναι γανόδερμα, το οποίο το βρίσκουμε σε Κορέα, το βρίσκουμε εκεί πέρα σε διάφορες περιοχές. Θα σας τις πω τώρα ακριβώς. Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και άλλες ασιατικές χώρες το χρησιμοποιούν, το τρώνε εδώ και 2.000 χρόνια παρακαλώ. Στην Ελλάδα έχει έρθει μόλις τον τελευταίο χρόνο. Όπως και τα goji berry και όλα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Το γανόδερμα ανήκει στην οικογένεια των μυκήτων Polyporaceae. Mm-hmm. Pardon. Polyporaceae. Ναι, αυτό, ρασέα. Mm-hmm. Και είναι λέγεται το μανιτάρι της Αθανασίας. Όχι μια κοπέλα της Αθανασίας. Όχι της Αθανασίας Αθανάσογλου, ας πούμε. Ναι. Της Αθανασίας που δεν... Πεθαίνουμε. Τον απέθαντο. Λέγεται προσαρμογόνο βότανο, γιατί το συγκεκριμένο, με το που το τρως, μπαίνει στον οργανισμό και προσαρμόζεται στις ανάγκες. Δηλαδή, έχεις χοληστερίνη. Έτσι πως το λες, σαν να κάνει απικία μέσα σου. Κάτι τέτοιο κάνει. Έχεις χοληστερίνη, στην κατεβάζει. Έχεις πίεση, στην κατεβάζει. Δεν έχεις πίεση, στην ανεβάζει. Τώρα κάτι άλλο σκεφτόμουν να το πω. Τι άλλο κατεβάζει και ανεβάζει?
όχι τίποτα. Έχεις λεφτά, στα φέρνει, λέμε τώρα. Μακάρι να μπορούσε, αλλιώς θα το βάζαμε και στις τσέπες μας αυτό το. Δηλαδή, ό,τι πάθηση έχεις, ό,τι όπου υστερείς, προσαρμόζεται σε αυτό. Όχι. Yes. Είναι μαγικό. Το μανιτάρι το μαγικό. Είναι το μανιτάρι το μαγικό. Είναι αυτό που έπαιζε Super Mario και πάταγε πάνω. Λοιπόν, βγαίνει από τη λέξη, από την ελληνική λέξη γάνος. Να τι Έλληνες που έρχονται. Mm-hmm. Που σημαίνει λαμπερός, γυαλισμένος. Και τη λέξη δέρμα, γανό δέρμα, λαμπερό δέρμα. Όπου για να είναι η εξωτερική μας όψη υγιής, θα πρέπει να είναι και ο εσωτερικός μας κόσμος. Βέβαια, εννοείται. Τι κάνει τώρα αυτό το βότανο? Είπαμε, είναι για την πίεση. Όχι βότανο, μανιτάρι. Μανιτάρι, ναι. Το οποίο χρησιμοποιείται ως βότανο τώρα. Θα πούμε ότι μόνο 300 βότανα έχουν αναγνωριστεί ως προσαρμογόνα σε όλο τον κόσμο και αυτό ανήκει στην πρώτη θέση της λίστας. Πάει το φασκόμηλο. Αχ, καημένο μου φασκόμηλο. Λοιπόν, το βρίσκουμε στην Κοζάνη, σε καφέ της περιοχής. Και το πίνουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν το τρώμε, δηλαδή θα πάμε να μας κεράσετε. Βέβαια. Καφές με γανόδερμα, ναι. Τσάι με γανόδερμα, ναι. Σοκολάτα με γανόδερμα και μόκα με γανόδερμα. Τα θέλουμε όλα. Ειδικά τη σοκολάτα. Πηγαίνεις, πίνεις τη σοκολάτα, η οποία έχει γεύση από αυτά τα καραμελάκια, τα σοκολατένια, δεν, να μην πω τώρα το όνομα και κάνω διαφήμιση. Ναι, σαν λιωμένη έτσι έντονη σοκολάτα. Mm. Βοηθάει στο καρδιογκιακό σύστημα, βοηθάει στο να ζούμε πολλά χρόνια, βοηθάει στο να μην κάνει μετάσταση ο καρκίνος, προσέξτε. Στο νοσοποιητικό σύστημα δίνει καταπολέμηση άγχους, στρες, αντρικής ανικανότητας. Πίνεις γανόδερμα και κάνεις τέλειο γανόδερμα μετά. Κυκλοφορεί και στα καλλιντικά και σε αυτά. Τώρα τι, πώς μου ήρθε αυτό. Κρέμες, ποιο όχι, αυτό. Όχι, είναι αυτό το που λένε και δέρνεις. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Πηγαίνει πάρα πολύ, δηλαδή πίνεις. Όχι, μην βάλετε. Λοιπόν, στο νευρικό σύστημα βοηθά. Πάρα πολύ. Ξέρεις, όλα αυτά, άγχος που λες, νευρικό σύστημα και αυτά, είναι και υπαίτια για την αύξηση του καρκίνου, τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό και είναι και αντικαρκινικό. Άκουσε τώρα τι γίνεται. Χρησιμοποιείται για ένα μεγάλο αριθμό ψυχιατρικών και νευρολογικών παθήσεων. Άρα μπορεί να είναι και μέσα σε χάπια. Εκεί. Και σε μυϊκούς πόνους και αρρώστιες του μυϊκού συστήματος, όπως πολλές γνωστές και ανίατες. Εκεί πέρα το χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με αντικαρκινικά φάρμακα και σταματάνε καρκίνο. Σου λέει καταπληκτικό προϊόν. Μόλις το είδαμε εμείς αυτό και μάθαμε ότι το έχουμε εδώ πέρα στην Κοζάνη σε καταστήματα, γιατί μπορούμε να το παραγγείλουμε και στο σπίτι μας. Θα πούμε μετά τα καταστήματα, αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να σας δώσουμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ και μπράβο σε αυτούς που το φέραν και στη χώρα μας, επιτέλους. Τώρα, πριν κάνουμε έτσι, πριν κουτσοβολέψουμε και καθίσουμε, θέλω τον Καζανόβα όλοι τον έχουμε. Δεν τον έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, ο Καζανόβας έχει ταλαιπωρήσει πολλές γυναίκες, έχει ενθουσιάσει πολλές γυναίκες και πλέον στις μέρες μας όποιον τύπο έτσι λίγο πιο ζωηρούλη και χαριτωμένο ως προς τις γυναίκες, έτσι, τον λέμε Καζανόβα. Ωραία. Εμείς τον βρήκα. Πώς είναι ένας Καζανόβας στην παιδική του ηλικία? Κάπως έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο Καζανόβας, ο οποίος όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει από πολύ πολύ μικρός την τέχνη του φλερτ και όχι μόνο από ό,τι παρατηρούμε. Έχει το βλέμμα το τσαχπινικό, το έλα να σε πάω για ποτό, έτσι τα χυλάκια ανεβαίνει. Νομίζω ότι κρατά ήδη ένα στυλό για να σημειώσει το τηλέφωνό του στην υποψήφια. Στυλό είναι κραγιόν. Κραγιόν νόμιζα ήταν. Είναι το. Έχει πάρει σουβενίρ το κραγιόν της κυρίας. Ναι. Που τον έχει φιλήσει, όπως βλέπετε το παντού, σουβενίρ. Με το πάμπρες του. Ο Καζανόβας κάπως έτσι κυκλοφορεί στις μέρες μας, σε παιδική ηλικία. Φαντάζομαι να μεγαλώσει. Καλά να είναι το παιδί. Ωραία, έχουμε κουτσομπολάκια. Έχουμε. Θα αρχίσεις. Όχι, θα αρχίσω. Πάμε. Κάτσε. Να καθίσουμε. Καθίστε να τα πούμε. Κύριε Βαλάτη, θέλετε. Λίγο, να εδώ πίσω. Θέλετε. Έτσι. Καλά. Ευχαριστούμε. Τι έγινε, βρε παιδιά. Εντάξει, ο καφές του. Τον καφέ τον πίνουμε, μια χαρά τσάι. Τι πίνετε τέτοια ώρα? Τι θα πούμε άραγε σήμερα. Παιδιά, τι γίνεται σήμερα, πέφτω. Τι γίνεται, για πες. Κατεβαίνει το σκαμπουδάκι μου. Γιατί σου έχω μετά. Τι μου έχεις? Τι σου έχω? Θες να το ξεκινήσουμε τώρα, γιατί εμείς θα πάμε στα Όσκαρ.
Ναι, ναι. Ναι, θέλεις να πάμε, Οσκάρ. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει η 85η απονομή των Oscars. Τι ώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι παρατήρησα. Είναι 85η απονομή των Oscars και 58η είναι η Eurovision. Είναι ανάποδα. Μας δείξε εκεί. Όχι, είναι ανάποδα, είναι αντίστροφα. Είναι σαν καθρέφτης. Wow. Τώρα το παρατήρησα. Είναι σαν καθρέφτης. Wow. Από μόνη μου λέει. Λοιπόν. Τώρα που κοντοζυγώνουν τα Όσκαρ, δηλαδή θα τα δούμε ξημερώματα Δευτέρας εδώ στην Ελλάδα, όσοι έχουν καλωδιακή τηλεόραση βέβαια. Από το ίντερνετ μπορούμε να τα δούμε, άραγε. Δεν έχω εντοπίσει κάποιο site που μπορεί να το δείχνει, αλλά σίγουρα κάτι θα υπάρχει. Αν και να σου πω, αυτά τα αμερικάνικα είναι εκτός περιοχής. Λέει ότι μπαίνεις μέσα να δεις και σου λένε, δεν είσαι στην περιοχή που μπορείς να τα δεις. Είσαι Ελλάδα εσύ, δεν μπορείς να τα βλέπεις. Φύγε εξού. Δεν πειράζει. Οπότε μόνο μέσω καλωδιακής. Λοιπόν, το τι συμβαίνει με αυτές τις superstar οι οποίες ετοιμάζονται να πάνε στα Όσκαρ και τους άντρες, έτσι. Τι θα φορέσουν. Για ένα μήνα, τον κύριο αυτό θα τον δούμε στη συνέχεια. Για ένα μήνα λοιπόν αρχίζουν τις δίαιτες μέχρι λιποθυμίας, λιποναρωφήσεις, τα μπότοξ. Και ξέρεις που κάνουν μπότοξ. Πού αλλού κάνουν μπότοξ. Στα χέρια. Ναι, κάτω από τον μπράτσο. Ναι, μα είδες, γιατί και εγώ ετοιμάζομαι για ένα τέτοιο. Θα με πάρεις μαζί σου, πρέπει να πάμε μαζί. Για ένα τέτοιο μπότοξ. Αλλά βρε παιδιά, καθόμασταν και τα διαβάζαμε όλα αυτά που περνάνε. Τι σπα, τι μαυρίσματα. Κάποιοι βέβαια πηγαίνουν στο Σαν Τροπέ και περνάνε καμιά εβδομάδα εκεί μαυρίζοντας. Χάλια, τι αλλά κάνοντας όλα αυτά, δηλαδή, γιατί από πριν δεν κάνεις λίγο γυμναστική να σφίξεις τον μπράτσο και πας και βαράς ένα μπότοξ. Έτσι δεν είναι. Δεν λέω για σένα, λέω για τις κυρίες που πηγαίνουν στα Όσκαρ. Εμείς δεν θα πάμε στα Όσκαρ. Εμείς εδώ στην Καζάνη είμαστε. Τι μπορεί να μην προλαβαίνουν, έχουν πολλές υποχρεώσεις. Ναι, πάρα πολλές. Τέλος πάντων, ξέρεις τι άλλο αυξάνεται εκείνες τις μέρες. Τα χάπια Ζάναξ. Τι είναι τα Ζάναξ? Είναι λίγο αγχολητικά. Δεν τα ξέρω. Δεν χρειάζεται. Αυτοί τα χρειάζονται εκεί πέρα όμως, γιατί τους πιάνουν λίγο τα νεύρα, τους πιάνουν λίγο κυκλοθυμία, λίγο η κατάθλιψη. Παίρνουν δηλαδή. Πώς τα πάμε και πώς τα είμαστε. Αντικαταθλιπτικά. Ναι, ναι, πάει σύννεφο εκεί πέρα, μια χαρά. Ο ένας τον άλλον και ένα Ζάναξ, να σου δώσω. Με το καφέ. Με το καφέ. Με το καφέ δεν ξέρω, με το κόκκινο, με το κίτρινο. Με το μπλε μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, η επιλογή φορέματος βέβαια γίνεται ένα μήνα πριν. Και αργά το κάνουν. Λες και πας για νηφικό. Εγώ δύο θα κάνω μήνες. Καλά, εσύ σίγουρα, ναι. Και έχουν και ένα εφεδρικό. Γιατί σου λέει, μας και εσύ τίποτα, άμα γίνει κάτι. Το έχουν μέσα σε κουλίτσα, ξέρεις, πάνε στο κόκκινο χαλί. Έχουν μέσα σε κουλίτσα από εκεί. Χάθεγο, είδες τι έπαθε. Ναι. Δεν μπορούσε να βγει καθυστέρηση μέχρι να ράψει. Ράβε, ξύλωνε, μπάλωνε. Λοιπόν, η απονομή θα γίνει στο Dolby Theater. 3.400 στέρες του Hollywood θα παρελάβουν από το κόκκινο χαλί. Άκουσες πόσοι. Ένα στρουφόν χωριό μεγάλο. Σαν ένα χωριό. Ναι. Για να δούμε τον κύριο αυτόν που έχουμε εκεί πέρα στη φωτογραφία μας. Που κρατάει τα δύο τα Oscar. Που κρατάει. Ξέρεις ποιος είναι. Ξέρεις ποιος είναι. Ο Σεφ Μαρκ Φάρλαντ. Αχ, πώς τα ξέρεις όλα. Μπράβο. Είναι ο Μαρκ Φάρλαντ. Ο Σεφ. Ναι. Τον ξέρεις. Το Σεφ. Ναι. Ναι. Είναι σεναριογράφος, ηθοποιός, τραγουδιστής, animator. Είναι φοβερός. Δεν τον τα ξέρουμε. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Δεν τον ξέρουμε καλά. Δεν τον ξέρουμε σαν πρόσωπο, σαν φυσιογνωμία. Ναι. Νάτος εδώ έχει ένα τρέιλερ. Τι θα κάνει αυτό. Θα παρουσιάσει τα Όσκαρ. Αυτός. Εδώ βέβαια με χιουμοριστικό τρόπο δείχνει το ψυχό, το παλιότερο. Και βέβαια μέσα συμμετέχει και αυτός. Όπως κάνουν πάντοτε στα πρόμο των Όσκαρ. Ναι. Εδώ του χτυπάει τον τοίχο γιατί στηρίζει αυτή και ενοχλείται. Μάλιστα. Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο Σεφ Μακφάρλαν είναι πάρα πολύ γνωστός από την από το καλωδιακό κανάλι Fox, το οποίο το 1995 τον προσέγγισε περίπου εκεί με 50.000 δολάρια για να του πει να δημιουργήσει μια νέα σειρά animation η οποία έχει φτάσει στις μέρες μας να έχει γίνει υπερπαραγωγή. Την ξέρουμε. Να έχει γίνει, ναι, εμείς την ξέρουμε, εσύ δεν ξέρουμε. Ποια είναι? Εμείς είναι εγώ και ο εαυτός μου. Α. Family Guy, American Dad. Έχουμε και το The Cleveland Show. Όσοι έχουν καλωδιακή τα ξέρουν. Να, το Family Guy. Έχεις δει ποτέ? Όχι. Δεν έχεις δει ποτέ? Όχι. Θα δεις. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίες κομικές, σατυρικές σειρές. Για ενήλικες όμως. Μην βάζετε τα παιδάκια σας να βλέπουν. Ναι, γιατί έχουν μέσα και shocking πράγματα. Α, γιατί θα σου λέγα τώρα ότι όλα τα παιδάκια τώρα στο σπίτι βρήκαν τον πελάτη του γονείς. Όχι, δεν λέω καλωδιακή, παπά, για να δω το Family Guy. Όχι Family Guy, American Dad κτλ. Όχι, είναι για ενήλικες. Α, είναι αυτού του τύπου τα. Ναι, κατάλαβα. Σε κάτι κανάλι MTV και τα λοιπά. Τώρα τα δείχνουν σε καλωδιακές. Αυτός ο κύριος λοιπόν που κάνει πάταγο στην Αμερική, γιατί είναι ο βασιλιάς των animation, τα παρουσιάζει τα βραβεία. Λοιπόν,
Θέλεις να δούμε ποιες είναι οι υποψήφιες ταινίες? Έχουμε και τις ταινίες. Έχουμε και τις ταινίες. Δεν θα τα πούμε όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Ναι, να δούμε λίγο, να δούμε. Να δούμε λίγο την καλύτερη ταινία. Μπορούμε να πάμε στο site να τα βλέπουμε, γιατί απ' έξω να τα θυμόμαστε δεν γίνεται. Να δούμε και ποιοι είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί. Το έχουμε, αγαπητό Κοντρόλ. Ας το βάλουμε σε πλήρη θέα. Δεν χρειάζεται να βλέπουν εμάς. Να βλέπουμε κι εμείς καλύτερα. Λοιπόν, Amour. Μια γαλλική ταινία. Ναι. Καλά, γενικότερα το Hollywood αρέσκεται στο να δίνει, όχι, να δίνει τα Oscar σε κοινωνικές ταινίες, έτσι λίγο πιο βαριές, λίγο πιο... θέλουν να έχουν το δακρύβρεχτο μέσα. Λοιπόν, Amour, Argo, που είναι του Ben Affleck. Έχει... Α, ο Ben Affleck, ναι. Έχει κάνει και σκηνοθεσία. Έχω μάθει όμως από μια εκπομπή που είδα ότι δεν θα το πάρει. Ναι, δεν θα το πάρει. Ναι. Γενικώς τα φετινά Oscars δεν ξέρουν, δεν μπορούν να δώσουν φαβορί. Είναι όλα πολύ ρευστά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην ταινία η ταινία έχει να κάνει με την Τεχεράνη, το Ιράν, το 1979, όταν ένας πράκτορας της CIA, ο Τόνι Μέντες, πήγε για να απελευθερώσει 6 Αμερικανούς διπλωμάτες. Ο Τόνι Μέντες με την Εύα Μέντες τι σχέση έχει? Τίποτα, καμία. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τις υπόλοιπες ταινίες, σιγά-σιγά, να τις βλέπουμε. Έχουμε το Beasts of the Southern Wild. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ταινία και μάλιστα μέσα από αυτή την ταινία είναι υποψήφια η πιο μικρή μέχρι τώρα στα βραβεία, 10 χρονών. Έχει πολύ περίεργο όνομα, είναι η Guavezanay Wallis. Είναι μια πιτσιρίκα, μια έγχρωμη πιτσιρίκα, 10 ετών, η οποία έχει κλέψει τις καρδιές αυτή την ταινία, οπότε θα τη δούμε και παρακάτω υποψήφια για καλύτερο ρόλο γυναικείο. Λίγο πιο πάνω να ανέβουμε για να δούμε το Lincoln, έτσι. Α, ναι. Το οποίο συζητιέται πάρα πολύ, με 12 υποψηφιότητες. Η ζωή του Πι. Η ζωή του Πι με 11 υποψηφιότητες. Silver Lining Playbook, αυτό. Έχει, πάλι είναι κοινωνικό. Έχει να κάνει με έναν νεαρό ο οποίος έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μόλις βγήκε από την ψυχιατρική κλινική, προσπαθεί να ενταχθεί και πάλι να κερδίσει τη γυναίκα του. Και εκεί γνωρίζει μία κοπέλα, η οποία και εκείνη έχει προβλήματα και έτσι θα σχετιστούν. Θα αναπτύξουν μια σχέση περίεργη. Μ' αρέσει, εγώ που βλέπω πίσω. Ναι, πίσω είναι καλύτερα. Ο Τζάνγκο. Είναι πιο κοντά. Ο Τζάνγκο. Τζάνγκο. Τζάνγκο, ο οποίος όμως δεν είναι 8 υποψηφιότητες. Πάλι ο Λεωνάρντο δεν θα πάρει Όσκαρ. Καλά, δεν θα πάρει, όχι. Έτσι κι αλλιώς ήταν για την ταινία, αλλά δεν συζητιέται πάρα πολύ. Δεν είναι μέσα σε αυτές. Οι υπόλοιπες ταινίες, Zero Dark Thirty που έχει να κάνει με την καταδίωξη και το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Η σκηνοθέτη δεν έχει ξεκινήσει την παραγωγή της ταινίας πριν πιάσουν και σκοτώσουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οπότε κατά τη διάρκεια της ταινίας άλλαξαν το σενάριο για να καταλήξει τελικά με την ιστορία που ξέρουμε όλοι σήμερα. Βλέπουμε το Le Miserable. Και στο τέλος η Άθλη. Και αυτό πολύ καλή ταινία. Βέβαια είναι musical. Και ξέρεις, τα musical, όπως είπαμε πριν, το Hollywood αρέσκεται στο να δίνει Όσκαρ σε ταινίες έτσι πιο δραματικές και πραγματικότητας. Τώρα με το musical, περίεργα πράγματα. Άντε να δούμε. Έχουμε χρόνο να δούμε και τους ηθοποιούς, να τα αφήσουμε να δούμε. Θα το δούμε πιο μετά τους ηθοποιούς, ναι. Έτσι κι αλλιώς εμάς μας ενδιαφέρουν ποιοι θα κερδίσουν. Οπότε την άλλη Κυριακή, Σάββατο μάλλον, θα σας πούμε. Με τον Γιώργο. Θα τον φέρουμε Σάββατο να πούμε ποιοι κερδίσαν, να σχολιάσουμε τον Βιβλίδη. Άμα θέλει. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εάν το Όσκαρ ήταν καλοκαίρι και έπρεπε να γίνουν στη Χαβάνα. Θα ζηλέψουμε τώρα. Και δεν προλαβαίνανε οι stars εκεί πέρα να κάνουν τα σχετικά botox, lifting κλπ. Θα έπρεπε να φοράνε, ας πούμε, αυτό το μαγιό. Ποιο μαγιό? Περιμένω. Χολιγουδιανό είναι. Είναι το μαγιό που σώζει τις καταστάσεις. Για τις κυρίες που θα πάνε τώρα στα Hollywood. Για τις κυρίες που θέλουν να βγουν το καλοκαίρι. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι σαν να σου έχουν κάνει νεκροψία. Ω Παναγία μου. Λοιπόν, αυτό το μαγιό είναι το μαγιό για να τρως όσο θέλεις, λοιπόν. Μπορείτε να φάτε όσο θέλετε, το φοράτε και έχετε φέτα κοιλιακούς, βλέπετε, και όχι απλά ίχνος λίπους. Να το έχουμε λίγο ολόκληρο, να το δούμε. Ναι, έτσι να το κάνουμε ένα. Για να το δούμε από κοντά, γιατί έτσι από μακριά φαίνεται λίγο. Αφού λοιπόν το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι θα μας φάει προσπάθεια της δίαιτας και πώς θα χάσουμε τα κιλά, βλέποντας ότι υπάρχει λοιπόν αυτό το μαγιό, πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ποτέ λοιπόν δεν είναι αργά, το βρίσκουμε ακόμα και σε extra large, παρακαλώ. Φανταστείτε το σκηνικό να έρχεται από πέρα η κυρία, η οποία έτσι το κάτω μέρος της θα είναι λίγο γεματούτσικο. Και από πάνω να φαίνονται οι φέτες. Οι φέτες ή οι αυγόφέτες.
οι φέτες για αρχή, μήπως μετά το βγάλεις. Μήπως έχει αυγόφετες extra large. Είναι λίγο κρυβούτσικο όμως αυτό το μαγειδάκι. Πόσο κάνει? Κάνει 90 δολάρια. Λάβα κάνεις. Δηλαδή 80 κάτι αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι και συσφυκτικό. Ευρώ. Ναι, ναι, τα μαζεύει όλα μέσα. Το είπες πριν. Και είναι και χαμηλό εδώ πέρα στο γλουτό. Ναι, τα μαζεύει όλα μέσα. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εμείς με τη Μαρία κάνουμε διάφορες συζητήσεις έτσι, πριν, μετά την εκπομπή και τα σχετικά. Αναρωτιόμαστε κι εμείς, όντως, πώς μπορούμε να μην φορέσουμε αυτό το μαγιό για να βγούμε στην παραλία και να αποκτήσουμε περίπου ένα τέτοιο σώμα. Μία ιδέα της Μαρίας ήταν να σταματήσουμε τα γλυκά. Δεν γίνεται όμως. Μια άλλη ιδέα της ήταν κάποιοι να βγάλουν μια τούρτα σε γεύση τσίχλας. Ναι, βρε παιδιά, αυτές οι τσίχλες γιατί δεν κυκλοφορούν με γεύση milkshake, cheesecake, γύρο, με απ' όλα. Κάτι. Προς το παρόν, εγώ σου έχω την τσίχλα με γεύση σικοτυχίνας. Είναι η foie gras bubble gym. Πού το βρήκες? Ναι. Συγκλονίστηκα. Φεύγω να την πάρω. Πού την πουλάνε? Έχει κυκλοφορήσει λοιπόν. Γιατί έχει κυκλοφορήσει. Κοστίζει μόλις 3,5 δολάρια το πακετάκι. Πόσες έχει μέσα? Μπορούμε να το βρούμε σε site και να παραγγείλουμε. Θα το παραγγείλουμε. Λοιπόν, θα το παραγγείλουμε, θα το φέρουμε εδώ στο like και θα μασίσουμε πρώτη φορά μπροστά σας. Λοιπόν. Αλήθεια, τι θέλω. Είναι αυτές οι τσίχλες. Τα έξοδα αποστολής δεν ξέρω πόσο είναι. Όπου τώρα. Εμείς foie gras. Δεν τρώμε στην καθημερινότητά μας, αλλά σε μια τσιχλίτσα θα το φας. Και για αυτή τη γεύση, γι' αυτό άμα πεινάτε και θέλετε να το παίξετε και λίγο, ξέρετε, λάρτς, με 3,5 ευρουλάκια, δολαριάκια μάλλον, το έχετε. Το τώρα, έχουμε το site, το έχουμε κρατήσει. Το έχουμε το site, το έχουμε κρατήσει. Παραγγέλνουμε, παραγγέλνουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι έρχεται εδώ πέρα η ελληνική επιχειρηματικότητα και έχει βγάλει δελτίο τύπου και λέει ότι θα απαντήσει σε αυτό με τσίχλα ελληνικό κοκορέτσι γεύση. Δεν κάνεις πλάκα, γιατί συγκινούμε τώρα. Όχι, δεν κάνω. Ήμουν γυμνάσιο όταν μου είχε έρθει αυτή η ιδέα και έλεγα γιατί δεν βγάζουν τσίχλες με γεύση και τώρα ήρθε η ώρα που μπορώ γιατί να τις μασίσω. Γιατί δεν τις έβγαλες εσύ, Μαρία? Δεν μπορούσα, εγώ θέλω να τις μασάω. Γιατί δεν τις έβγαλες? Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Και να παραγγείλουμε και τσίχλες. Να παραγγείλουμε και τσίχλες και να συνεχίσουμε. Είχαμε ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο που μας είπανε. Oh. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να το πω. Και έβαλα δύο φίλους μου να το πούνε. Είναι όχι ο Van Damme, είναι το άλλο βιντεάκι. Γιατί μετά θα σας δείξω και κάτι με το Van Damme. Ο Τσακ Νόρις. Όχι, είναι δύο φίλοι μου που θα πούνε έναν ανέκδοτο. Ναι, για το Van Damme, μήπως είναι για τον Τσακ Νόρις. Όχι, όχι. Μπορούμε να το πούμε τώρα, μέχρι να το πούμε να πω ένα για τον Τσακ Νόρις εύκολο και γρήγορα. Έλα, πες, ναι. Όταν ο Τσακ Νόρις πέφτει, τα αστέρια κάνουν ευχή. Πάμε, να το δούμε τώρα τον έκδοτο. Πολύ ωραίο! Άρεσε, μιλιά, έλα. Λοιπόν, φίλοι μου, μπορείτε να μας πείτε κι εσείς ένα ανεκδοτάκι? Ναι. Δεν υπομονούμε. Σάκη! Έλα! Πόσα! Τι? Πόσα ρε, πόσα! Δεν ακούω ρε, τι λες! Πόσα ρε! Πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα! Α, τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι πόσα! Αυτό το βρήκε σε Greek version. Ναι! Σάκη! Έλα! Πόσα! Είναι απίστευτο. Πόσα ρε, πόσα! Να το δούμε λίγο. Πόσα ρε! Πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα! Τέσσερα! Τι τέσσερα! Τι πόσα! Πολύ γλυκά, τι όμορφα αυτά τα ζωάκια. Ναι, αυτή ήταν η φίλη μου τώρα. Αχ, θέλουμε κι άλλα ζωάκια. Για να πάμε σε διάλειμμα να πούμε ότι σήμερα κληρώνουμε μασιά από Hairways. Αρχελάου 16. Πάρα πολύ ωραία. Και... μασιά. Ναι. Στη συνέχεια μπορεί κάτι να έχουμε. Περιμένετε μαζί μας, μείνετε εδώ. Πάμε διαφημίσεις.